Πάμε στις Φίδνες, εκεί βρίσκεται ο Μιχάλης Θεζάρης και ερχόμαστε με καλά νέα, γιατί μόλις αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην περιοχή, Μιχάλη. Σία πριν από λίγα λεπτά και μετά από 38 ολόκληρες ώρες επανήλθε η ηλεκτροδότηση εδώ στο χωριό στις Αφίδνες όπου και βρισκόμαστε. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, όπως μπορείτε άλλωστε να αντιληφθείτε από την εικόνα που σας μεταφέρει ο Νίκος Μπασίσογλου. Αυτό είναι ένας μόνο από τους όγκους του χιονιού που έχει πέσει στους παραδρόμους, γιατί ο κυρίως δρόμος είναι ανοιχτός. Ενώ αν φαίνεται, μπορείτε να αντιληφθείτε πως οι δρόμοι εδώ τα στενά έχουν μετατραπεί σε παγοδρόμια και θα χρειαστούν αρκετές ημέρες προκειμένου οι κάτοικοι να καταφέρουν να φτάσουν ξανά στα σπίτια τους με τα οχήματά τους ή να κινηθούν κανονικά προς τις οικίες τους. Βλέπετε εδώ την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί, γι' αυτό και ήταν οι δυσκολίες, όπως είδαμε και στο βίντεο της Μάνιας Λιβιζάτου, με το πυκνό χιόνι το οποίο έπεσε στο σημείο που ουσιαστικά απέκλεισε κατοίκους από την πρόσβαση στους κατοίκους, ακόμη και από τα σπίτια τους, καθώς αποκλείστηκαν λόγω του χιονιού. Και γιατί, να θέλαν να πάνε κάπου δηλαδή που δεν είχαν ρεύμα, δεν μπορούσαν να βγουν από τα σπίτια τους. Ακριβώς, ακριβώς. Και γιατί, η απάντηση είναι απλή. Είναι αυτό εδώ. Βλέπετε ένα αυτοκίνητο, το χιόνι έχει φτάσει ουσιαστικά τα 2-2,5 μέτρα και αυτή είναι η εικόνα σε όλα τα σπίτια της περιοχής. Με τη βοήθεια του Νίκου βλέπετε εδώ πώς έχει δημιουργηθεί ένα πεζούλι από το χιόνι ουσιαστικά και αυτό είναι μόνο ένα μέρος από το χιόνι που έχει πέσει. Σε πολλές περιπτώσεις απέκλεισε ακόμα και τις εισόδους. Είδαμε ανθρώπους οι οποίοι μας εξέφρασαν την αγωνία τους. Τελικώς όλα πήγαν καλά και πριν από λίγα λεπτά επανήλθε το ρεύμα και μακάρι να επανέλθουν γρήγορα στην κανονικότητά τους οι άνθρωποι εδώ στα Φίδνες. Σε ευχαριστούμε, Μιχάλη. Στη Βόρεια Εύε θα μεταφερθούμε τώρα στο Μίλτο Σακελάρη, στο χωριό Κερασιέ. Μίλτο, είναι ένα από τα χωριά που δοκιμάζονται. Πες μας ποια είναι η κατάσταση εκεί. Εδώ σε παραμένουν πάρα πολύ σοβαρά τα προβλήματα. Πολλά είναι τα περισσότερα σπίτια δεν έχουν ρεύμα. Όσα έχουν, το έχουν καταφέρει αυτό με τις γεννήτριες. Βρισκόμαστε σε ένα από αυτό. Όπως θα δείτε από τα δεξιά μου, το χιόνι έχει καλύψει τα πάντα. Είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι μπροστά από το σπίτι. Και βλέπετε πως εδώ, σε αυτό το σημείο, οι κάτοικοι έχουν ανοίξει ένα διάδρομο προκειμένου να μπορούν να περάσουν. Δεν έχει καθαριστεί δυστυχώς το συγκεκριμένο σημείο, όπως λένε. Τέταρτο βράδυ, πολλοί είναι εκείνοι σε αυτό το χωριό που θα μείνουν χωρίς ρεύμα. Συνολικά στα 7 χωριά εδώ στη Βόρεια Εύβοια, 1.500 κάτοικοι δεν θα έχουν ρεύμα. Είναι και τέταρτη μέρα, ένα... κάνουν αίτηση για βοήθεια. Πολύ δυσάρεστο νέο. Έχουμε την απώλεια ενός ανθρώπου εκεί από πτώση δέντρου. Προσπαθούσε να κόψει ο ίδιος δέντρο δηλαδή και έπεσε πάνω του. Δυστυχώς φαίνεται πως σύμφωνα με πληροφορίες ένας άνδρας 71 ετών βγήκε για να κόψει ξύλα. Στην προσπάθειά του λοιπόν ένα δέντρο τον καταπλάκωσε και άφησε την τελευταία του πνοή στις και χριές. Άμεσα κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική όπως επίσης και η αστυνομία καθώς οι οικοί του τον αναζητούσαν. Τελικά εντοπίστηκε πολύ κοντά στο όχημά του στις και χριές. Σε ευχαριστούμε, Μίλτο, για το ρεπορτάζ.